Τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί θα ψηφιστούν για να πάρουμε τη λύση για το χρέο. Αν δεν δοθεί η λύση για το χρέο, τα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν. Μια κυρίαρχη κυβέρνηση μπορεί να πάρει πίσω τα μέτρα που έχει ψηφίσει, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ο κύριος Χατζηδάκη, ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Τσίπρα. Ήταν ο πιο αντιμνημονιακό αρχηγό αντιπολίτευση και είναι ο πιο μνημονιακό πρωθυπουργό που είχαμε ποτέ. Επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει δύο αντιπροέδρου και μια τα λέει ο ένα έτσι, μια ο άλλο αλλιώ, να δούμε τώρα. Ο ένα με λέει μνημονιακό, ο άλλο με λέει μαδούρο. Ε, να να, να συνοηθούν μεταξύ του. Τι να απαντήσω κι εγώ. Δεν μπορεί να είμαι και μνημονιακό και μαδούρο. Τι προτιμάτε από τα δύο. Εγώ, κύριε Νικολάου προτιμάω να πω τα πράγματα ω έχουν. Και λέω λοιπόν, και είμαι ίσω ο πρώτο πολιτικό που είχα την ευθύνη να βγω και να πω ότι είχα αυταπάτε την προηγούμενη περίοδο. Ότι η Ευρώπη αυτή μπορεί να αλλάξει χωρί συμμαχίε, χωρί δουλειά μεγάλη. Και το είπα. Και έχω πάρει το κόστο γι' αυτό. Όλοι λένε και δεν τρέπεσε να λε τέτοια πράγματα. Ναι, το είπα όμω. Πίστευα πράγματι ότι με τη μεγάλη πολιτική ανατροπή στην Ελλάδα, με το λαϊκό ξεσηκωμό που υπήρξε στη χώρα μα, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο στην Ευρώπη. Πέσαμε σε τείχο. Άλλαξε όμω η εικόνα τη χώρα, κύριε Χαζνικόλα, όλα αυτά τα δύο χρόνια. Ακόμα και αυτή η μάχη δεν δόθηκε να δίκο. Σήμερα δεν λένε όλοι οι Ευρωπαίοι οι τεμπέληδε οι Έλληνε, ούτε η διαφθαρμένη του κυβέρνηση. Και βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία γίνεται το επίκεντρο των εξελίξεων. Την επισκέπτονται όλοι οι μεγάλοι ηγέτε. Είχαμε τη Σύνοδο του Νότου, που ήταν δικιά μα στρατηγική. Ερωτηθεί για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τη αξιολόγηση. Ο κύριο Τσίπρα επέριψε εξ ολοκλήρου το φταίξιμο στην πλευρά των δανειστών και ιδιαίτερα στι διαφωνίε Βερολίνου και Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για του οποίου είπε ότι ήθελαν να βάλουν στη μέση την Ελλάδα. Πιστεύω ότι με το κλείσιμο τη συνολική συμφωνία, διότι το χρονοδιάγραμμα είναι ω εξή, έχουμε ήδη την πολιτική συμφωνία. Με βεβαιότητα σα μιλώ για το κλείσιμο τη τεχνική συμφωνία μέχρι τι 22 του Μάη και αμέσω και στι 22 του Μάη, θέλω να πιστεύω είναι ρεαλιστικό στόχο, θα έχουμε και την συνολική συμφωνία που αφορά το χρέο.